Την αναστολή λειτουργίας της περιφέρειας αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο σε αντίθεση με το Δήμο Ξάνθης προκειμένου να συμπαρασταθεί στους εργαζόμενους της αιρετής περιφέρειας που οδηγούνται σε διαθεσιμότητα με το Μνημόνιο 3. Η απόφαση έγινε δεκτή με ικανοποίηση από τους εργαζόμενους, αφού τους απαλλάσσει από τυχόν ευθύνες για την καθυστέρηση αποστολής της διαπιστωτικής πράξης που απαιτείται για να ξεκινήσει η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων να ορίσει του χρόνου που πλήττονται. Η απόφαση προβλέπει να μείνει η περιφέρεια κλειστή μέχρι να υπάρξει κεντρική κίνηση και προσπάθεια της Ένωσης Περιφερειών για την αντιμετώπιση του προβλήματος πολιτικά. Η περιφέρεια συμβαρίσταται στους εργαζόμενους και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να τους υποστηρίξει με πρώτο βήμα την αναστολή λειτουργίας της, τόνισε ο Περιφερειάρχης Άρης Γιαννακίδης μεταξύ άλλων. Ο ίδιος δεν πρόκειται να υπογράψει τις διαπιστωτικές πράξεις, ενώ σε περίπτωση που αυτό επισύρει κυρώσεις για τον Περιφερειάρχη, θα υπάρξει παραίτηση όλο του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ένα από τα θέματα εκτός ημερησίας διάταξης αφορούσε το θέμα των απολύσεων των υπαλλήλων αορίστου χρόνου, του ΣΥΔΑΧΟ όπως ονομάζουν, όπου με βάση το μεσοπρόθεσμο που έχει ψηφιστεί στη Βουλή προβλέπονται σχετικές απολύσεις άμεσα για τους συγκεκριμένους υπαλλήλους. Η Περιφέρεια, ομόφωνα, όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο, στάθηκε κοντά στο πρόβλημα των υπαλλήλων με θετική άποψη και στην κατεύθυνση το να μην απολυθεί κανείς, διότι υπάρχουν εργασιακές ανάγκες και έλλειψη προσωπικού στην περιφέρεια, με αποτέλεσμα να εκδοθεί ομόφωνο ψήφισμα στήριξης αυτής της προσπάθειας των υπαλλήλων και αποφασίστηκε εκπρόσωποι των υπαλλήλων μαζί με τον Περιφερειάρχη την Δευτέρα 19 του μήνα να βρίσκονται στην Αθήνα, όπου θα δουν τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τον κύριο Μανιτάκη, ώστε να δουν πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το ζήτημα. Η πρώτη άποψη που υπάρχει από το Υπουργείο είναι ότι δεν απολύονται αλλά μετατάσσονται. Αυτό όμως θα πρέπει να διασφαλιστεί πού μετατάσσονται, πώς μετατάσσονται και το όταν λένε δεν απολύονται τι ακριβώς σημαίνει. Επομένως αυτά θα διευκρινιστούν στη συνάντηση που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα με τον Περιφερειάρχη και τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξει μια θετική έκβαση στο όλο ζήτημα. Να σημειώσουμε κλείνοντας πως σε διαθεσιμότητα πρόκειται να τεθούν και οι εργαζόμενοι των επιμελητηρίων, με αυτό της Ξάνθης να έχει ήδη προγραμματίσει έκτακτη συνεδρίαση το απόγευμα της Δευτέρας, όπου και θα συζητηθεί εκτενέστερα το όλο θέμα.